Άφιξη της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, άρχοντες της Πολιτείας, της Ακαδημίας των Επιστημών και των Γραμμάτων, φοιτητές αγαπημένοι, νέοι εργαζόμενοι διανοούμενοι, όπως τους αποκαλούσαμε στα χρόνια μας. Κυρίες και κύριοι, το 2018 σηματοδοτεί την τραγική γενέθλια επέτειο των 28 χρόνων. Των 28 χρόνων από τότε που έλαβε χώρα η άδικη ανθρωποθυσία δύο νέων λαμπρών επιστημόνων, των καθηγητών Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού. Το συγκλονιστικό αυτό συμβάν δόνησε τις χορδές ευαισθησίας μιας ομάδας διανοουμένων και επιστημόνων και τους οδήγησε στη θέσπιση του βραβείου εξαίρετης πανεπιστημιακής δασκαλίας. Που ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, πριν 2 χρόνια, η Επιτροπή Βραβείου τίμησε τα 25 χρόνια του θεσμού με μια οργάνωση ειδικής σεμιναριακής εσπερίδας αφιερωμένης στο μέγα της διδασκαλίας όφελος. Το βραβείο Δαφνώνας και Άσμα Ασμάτων στη μνήμη τους εγγράφει και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι άξιον εστί η αναγνώριση της μεγάλης σημασίας και της σπουδαιότητας της διδαχής και της ακαδημαϊκής αριστείας. Οι λόγοι του Γεωργίου Ριζάρη στην αλληλογραφία του με τον Αδαμάντιο Κοραή καταγράφουν σπάραγμα και αγωνία ιστορίας από και προς την κοινωνία των πολιτών με αναστοχασμό το υπέρτατο αξιακό υλικό της παιδείας και της αφοσίωσης στη διδασκαλία και την συνυπογράφουν και συμπλέουν με τους λόγους του οι λόγοι του Νικόλαου Γλυκή για τους εξαίσους ανθούς και τη δύναμη της μάθησης και της διδαχής. Διατελέσαντες πρόεδροι αυτής της Επιτροπής καταγράφονται με πρώτο τον αείμνηστο Μανώλη Ανδρώνικο,
οι λαμπροί καθηγητές Λευτέρης Οικονόμου και ο Γιώργος Βέης και ο εκ λοιπόν Στέλιος Ορφανουδάκης. Οι καθηγητές Λευτέρης Οικονόμου και Γιώργος Βέης υπήρξαν οι πρόεδροι με τη μακρότερη θητεία και αυτοί που με την ταπεινότητα της συνέπειας και τη συνέπεια της ταπεινότητας εδραίωσαν το θεσμό του βραβείου και του προσέδωσαν κύρος και αναγνώριση. Με τον προσεκτικό και σταθερό βηματισμό των 27 αυτών χρόνων, ο θεσμός του βραβείου εξαίρετης πανεπιστημιακής δασκαλίας εδραιώθηκε στην πανεπιστημιακή κοινότητα και απέκτησε αναγνώριση και αποδοχή στον κοινωνικό ιστό, επιβραβεύοντας έτσι την αφοσίωση στη διδασκαλία, τον οραματισμό στο ανθρωπιστικό της περιεχόμενο και στην κριτική σκέψη, την πνοή στην ελευθερία της γνώσης και του λόγου και ακόμα την αταλάντευτη σύζευξη με τον κώδικα της ηθικής, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο κενό που για χρόνια πολλά είχε καταγραφεί σαν μη συγνωστή απουσία στο χώρο της ακαδημαϊκής αριστείας. Η παρουσία σας εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, καθώς και των προηγουμένων Προέδρων, ελάμπρινε και λαμπρύνει και αυξάνει το κύρος και την αναγνώριση του θεσμού, που πλέον σε όλη αυτή τη διαδρομή σιγά αλλά σταθερά κέρδισε τις συνιστώσεις της ατομικής και συλλογικής συνείδησης στο χώρο των πανεπιστημίων. Και ακόμα γονιμοποίησε το άνθος της σκέψης και ευλόγησε τη διάχυση της γνώσης σε εκείνους τους επιστήμονες που η επιλογή τους ήταν και είναι να στοιχηθούν και να ακολουθήσουν το διάβλο του χρέους των αξιών και των ιδεών. Τα μέλη της Επιτροπής, εξέχουσες προσωπικότητες, διαπνεώμενα από πνεύμα αξιοκρατίας και αφοσιωμένα σε αρχές και ιδέες, επέλεγαν και συνεχίζουν να επιλέγουν τους βραβευόμενους επιστήμονες με μοναδικά κριτήρια την αξιοκρατία, το ήθος και κυρίως την αφοσίωση στη διδαχή. Η Επιτροπή Βραβείου όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι ευλαβείται την αγωνία της ανάγκης ακαδημαϊκής αριστείας και απονέμει το δημόσιο έπαινο σε εκείνα τα άτομα που υπηρετούν με αφοσίωση το μέγα της διδασκαλίας όφελος. Γιατί όπως αφηγούνται οι εξαίσιοι στίχοι του Παρασκευά Σερενέ, δεν φυλάκισαν τον ήλιο σφιχτά στα χέρια τους, αλλά άνοιξαν τις παλάμες τους και τον άφησαν να πάει κι αλλού. Δηλαδή, στο σπουδαίο δάσκαλο που όχι απλά αγορεύει και εξηγεί, αλλά καθοδηγεί και ακόμα περισσότερο εμπνέει. Και ακόμα καταγράφει υποθήκες που καταλείπουν και κεντρίζουν το στοχασμό με ανεκτήμητα νοήματα. Δηλαδή, τι αφήσαμε άραγε στο πέρασμά μας, τι μετράει. Μετράει άραγε σε πόσους φοιτητές κάναμε μάθημα ή σε πόσους φοιτητές εμπνεύσαμε την αριστεία. Σπουδαίος σύμμαχος αυτής της προσπάθειας υπήρξε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, επιστημονικός οργανισμός διαπιστευμένου κύρους με διεθνή εμβέλεια και διαμέτρημα, η ηθική και η γενικότερη συμπαράσταση του οποίου υπήρξαν αποφασιστικοί παράγοντες καθιέρωσης και εδραίωσης του θεσμού του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας στη μνήμη Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού.
Οι λόγοι του Νέλσον Μαντέλα. Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι τα πιο δυνατά όπλα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Ταυτίζονται και συμπλέουν με το φιλοσοφικό προσανατολισμό και τη διαχρονική διαδρομή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο τραγικός θάνατος, ξέρετε, απώλεια του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού οδήγησε στη γένεση, κέρδος, ενός ύψιστου θεσμού όπως αυτός του βραβείου εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Έτσι συνειρμικά φωτίζει το νους από την παράφραση των στίχων του Βίκτορα Σουγκό. Ιτηθήκατε πάνω στη γη, αλλά νικήσατε στην ιστορία. Φαντάζομαι ακόμα και έτσι, σε αυτούς που πλέον ανήκουν στους λόφους του ουρανού και του ήλιου, η ψυχή τους θα εφραίνεται και θα λάμπει από την κατοικία που ζουν οι αιώνιοι. Εξοχότατη κύριε Πρόεδρε, τιμώντας τη μνήμη και το έργο του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού και αποτιμώντας τη διαδρομή των 27 χρόνων του βραβείου, φεγκοφόλησαν στη σκέψη μου οι εξαίσιοι ελεγιακοί στίχοι «Θα θυμόμαστε πάντα το χθες που σας ψήλωσε τόσο». Και εγώ και εσείς εξοχότατε κύριε Πρόεδρε και εσείς κυρίες και κύριοι και εσείς φοιτητές αγαπημένοι, νέοι εργαζόμενοι διονούμενοι, θα κοινωνούμε στο νοηματικό προσκύνημα που αναδύεται από τη στάση ζωής του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού. Και σαν υπόσχεση, σας διαπιστευόμαστε τους αγιόγραφους στίχους του Παρασκευά Σερενέ. Θα ακολουθούμε τα χνάρια που φωτίζουν την ψυχή σας και το βήμα της εξαίσιας πορείας σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται ο καθηγητής κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης, πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, να αναφερθεί στο ιστορικό και στο σκοπό του βραβείου. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί και φέτος τιμάτε με το κύρος και τη σημασία της παρουσίας σας το θεσμό του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού, που τόσο άδικα χάθηκαν τον Νοέμβρη του 1990. Στηρίζετε έτσι ηθικά εκείνους τους αφοσιωμένους πανεπιστημιακούς δάσκαλους που επιτελούν αθόρυβα ένα έργο πολύτιμο. Ειδικά στην εποχή μας, που οι άνθρωποι φαίνεται να προτιμούν να πιστεύουν από το να γνωρίζουν. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, από τους καλύτερους διεθνούς επιστήμονες στην περιοχή της αστροφυσικής και της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Το 1990 ήταν 39 ετών. Ο Στέφανος Πνευματικός ήταν ερευνητής του ΙΤΕ και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στην περιοχή της μη γραμμικής υπολογιστικής φυσικής. Το 1990 ήταν μόλις 33 ετών και είχε ήδη πραγματοποιήσει πρωτοποριακές μελέτες στον τομέα του, έχοντας αποσπάσει πολλές διεθνείς διακρίσεις. Και οι δυο ήταν όχι μόνο διακεκριμένοι επιστήμονες, αλλά και εξαίρετοι δάσκαλοι, ιδιαίτερα αγαπητοί στους φοιτητές τους. Ας θυμηθούμε όμως την τραγωδία που η μοίρα θέλησε να ζήσω κι εγώ από κοντά ως μεταπτυχιακός φοιτητής τότε στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο
Όλα συνέβησαν το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου του 1990 σε μια υπόγεια αίθουσα τερματικών σταθμών εργασίας του κεντρικού υπολογιστή του Πανεπιστημίου στα κτίρια της Κνωσού. Την ώρα που ο Βασίλης Ξανθόπουλος και ο Στέφανος Πνευματικός διδάσκουν ένα προχωρημένο μάθημα για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκτέλεση πολύπλοκων αργευρικών πράξεων, πέφτουν και οι δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς ενός πρώην φοιτητή τους που είχε χάσει τα λογικά του. Ενός ανθρώπου που και οι δύο είχαν στηρίξει όσο μπορούσαν. Θα θρηνούσαμε κι άλλα θύματα αν δεν παρενέβαινε, αποθώντας τον οπλισμένο θήτη και ασφαλίζοντας την αίθουσα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σωτήρης Περσίδης. Ο ίδιος τραυματίζεται βαρύτατα και τους επόμενους μήνες παλεύει για τη ζωή του. Τραυματίζονται επίσης η σπουδάστρια Εύα Σταθάκη, που αποτύχηκε μόνο, γλίτωσε το θάνατο, και ο Θωμάς Ευθυμιόπουλος, καθηγητής τότε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκείνος που προκάλεσε την τραγωδία βάζει λίγο αργότερα τέλος στη ζωή του. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θέλοντας να τιμήσει και να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη, την προσφορά και τη θυσία του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού, θέσπισε το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας που απονέμεται φέτος για 28η φορά. Στόχος του βραβείου είναι να ξεχωρίσει και να τιμήσει φωτισμένους και αφοσιωμένους πανεπιστημιακούς δάσκαλους, οι οποίοι αγωνίζονται για τα ιδανικά εκείνα για τα οποία ο Βασίλης Ξανθόπουλος και ο Στέφανος Πνευματικός έδωσαν την ίδια τους τη ζωή. Περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε αυτούς που θα διηλύσουν και θα μετατρέψουν την πληροφορία σε γνώση και τη γνώση τελικά στη σοφία που χάνουμε και που τόσο χρειαζόμαστε. Αυτούς που μεταδίδοντας τον ενθουσιασμό για την επιστήμη, την ομορφιά της αναζήτησης και της ανακάλυψης, εμπνέουν το μεγάλο όραμα της προσφοράς προς την κοινωνία μέσα από την απόκτηση, τη δημιουργία και την αξιοποίηση της γνώσης. Ένα τέτοιο άνθρωπο έχουμε συγκεντρωθεί για να τιμήσουμε σήμερα, τον καθηγητή μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Απόστολο Γιαννόπουλο. Το έργο του τιμόμενου θα παρουσιάσει η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρία Σουζάνα Παπαδοπούλου. Παρουσίαση του τιμωμένου καθηγητού, κυρίου Απόστολου Γιαννόπουλου, από την καθηγήτρια κυρία Σουζάνα Παπαδοπούλου. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτείας και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να παρουσιάσω τον πανεπιστημιακό δάσκαλο Αποστόλη Γιαννόπουλο. Τον γνώρισα το 1986, όταν μετά τη συμπλήρωση των προπτυχιακών του σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήρθε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολύ σύντομα διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα πρικισμένο μαθηματικό. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές το 1993 με διατριβή στην περιοχή της κυρτής γεωμετρικής ανάλυσης. Ήδη η διδακτορική του διατριβή είχε σοβαρή επίδραση στην εξέλιξη της έρευνας σε αυτή την περιοχή. Ένα από τα αποτελεσματά του έδινε μερική λύση σε ένα πολύ γνωστό πρόβλημα και ισχυροποιούσε ένα αποτέλεσμα που είχε αποδειχθεί το 1975 από δύο προβεβλημένους Βρετανούς μαθηματικούς, τους Λάρμαν και Ρότζερς. Ο δεύτερος ήταν Fellow of the Royal Society, με άλλα λόγια, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η δημοσίευση του αποτελέσματος αυτού του Γιαννόπουλου έδωσε νέα όθηση στη μελέτη του προβλήματος, το οποίο η πλήρης λύση επετέφθη το 1999, αφού ασχολήθηκαν με αυτό αρκετοί σημαντικοί μαθηματικοί, μεταξύ των οποίων ο Ζαν Μπουργκέν, Βέλγος μαθηματικός, μετέπειτα κάτοχος του Fields Medal, δηλαδή του Νόμπελ των Μαθηματικών. Μετά την απόκτηση του διδακτορικού του, ο Γιαννόπουλος εργάστηκε επί 3 χρόνια
σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μεταξύ των οποίων στο Institute for Advanced Study στο Princeton, το οποίο για τα μαθηματικά τουλάχιστον είναι το αξιολογότερο ερευνητικό ίδρυμα παγκοσμίως. Το 1997 επέστρεψε στην Ελλάδα, αρχικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και από το 2004 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε και συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία την ερευνά του στις περιοχές της κριτής γεωμετρικής ανάλυσης, της συναρτησιακής ανάλυσης και της στοχαστικής, δηλαδή πιθανοθεωρητικής, γεωμετρίας. Έχει προσκληθεί ως κύριος ομιλητής σε πολλά σημαντικά διεθνή συνέδρια, επίσης ως ομιλητής, ενίοτε ως διακεκριμένος ομιλητής, σε μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων σε Ευρώπη, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Έχει επιτύχει πλήρεις λύσεις ή ουσιαστικές συνεισφορές σε πολλά προβλήματα τα οποία έχουν μείνει άλυτα για μεγάλο διάστημα και έχουν απασχολήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της περιοχής. Πολλά από αυτά τα μεγάλα ονόματα, παραδείγματος χάριν ο Βιτάλι Μίλμαν από το Τελ Αβίβ ή ο Ρολφ Σνάιντερ από το Φράιμπουργκ της Γερμανίας, έχουν αναφερθεί με εγκομιαστικά λόγια στο ερευνητικό έργο του Γιαννόπουλου. Έχουν αναφέρει μεταξύ άλλων επιλέξει τα εξής. Έχει ανοίξει και αναπτύξει σημαντικές κατευθύνσεις έρευνας. Τα αποτελεσματά του είναι εντυπωσιακά, μη αναμενόμενα, σημαντικά επιτεύγματα από ενοιολογική και τεχνική άποψη. Χαρακτηρίζονται από εκπληκτική τεχνική δύναμη, πρωτοτυπία, βαθιά κατανόηση του αντικειμένου και ισχυρή επίδραση στην ερευνητική περιοχή. Οδηγούν σε νέα θεώρηση του αντικειμένου. Ο Γιαννόπουλος σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους ηγετικούς ερευνητές της περιοχής του παγκοσμίως. Σήμερα όμως τιμούμε εδώ το διδακτικό του έργο, το οποίο ασκεί με αφοσίωση και εξαιρετική επιτυχία σε όλα τα επίπεδα της πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Στους προπτυχιακούς φοιτητές διδάσκει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων εντός και εκτός της ειδικότητάς του. Η απήχηση των παραδοσιών του στους φοιτητές είναι τεράστια. Οι αίθουσες στις οποίες διδάσκει είναι ασφυκτικά γεμάτες καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο επίπεδο των μαθημάτων και των εξετάσεων, τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών είναι υψηλά, ακόμη και σε μαθήματα στα οποία παλαιότερα παρατηρείται μεγάλη συσσόρευση αποτυγχανών των φοιτητών. Διαμορφώνει τις παραδόσεις του έτσι ώστε να είναι προσιτές στο σύνολο των φοιτητών, αλλά παράλληλα να μειούν τους ικανότερους από αυτούς σε σύγχρονα ερευνητικά πεδία. Η διδασκαλία του συνδυάζει τη μαθηματική αυστηρότητα με την καλλιέργεια της διαίσθησης. Προωθεί την αυτενέργεια και την κριτική σκέψη των φοιτητών. Η μετάδοση γνώσεως από τον Γιαννόπουλο στους φοιτητές δεν περιορίζεται στις αίθουσες διδασκαλίας. Είναι διαθέσιμος για επικοινωνία μαζί τους, προφορική ή ηλεκτρονική, οποιαδήποτε στιγμή κυριολεκτικά. Επιπλέον μεταδίδει στους φοιτητές ενθουσιασμό, αγάπη στα μαθηματικά και δίνει παράδειγμα επιστημονικού ήθους. Έχει συγγράψει πλήθος διδακτικών συγγραμμάτων, τα οποία ο ίδιος ονομάζει πρόχειρες σημειώσεις. Πρόκειται όμως για αξιόλογα συγγράμματα που χρησιμοποιούνται από διδάσκοντες και φοιτητές όλων των ελληνικών πανεπιστημίων και πολυτεχνείων. Φυσικά διατίθενται ηλεκτρονικά, δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά 6 από τα πλέον επιτυχημένα διεθνώς συγγράμματα μαθηματικών για προπτυχιακά μαθήματα. Έχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τάξης ή κλάς του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επίσης ενεργό συμμετοχή στην προετοιμασία φοιτητών του τμήματός του και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη συμμετοχή σε μαθηματικές Ολυμπιάδες και άλλους διεθνείς διαγωνισμούς, όπου οι Έλληνες φοιτητές αποσπούν πολλές διακρίσεις. Σημαντικότατο είναι επίσης το έργο του Γιαννόπουλου στην καθοδήγηση μεταπτυχιακών φοιτητών
υποψηφίων διδακτόρων και νέων ερευνητών. Έχει επιβλέψει 27 μεταπτυχιακές και 13 διδακτορικές διατριβές. Η αριθμή αυτή είναι πολύ μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα και την ερευνητική του περιοχή. Πολύ υψηλό είναι και το επίπεδο των μαθητών του. Πολλοί από αυτούς, μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους διπλώματος, είχαν πολύ επιτυχή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο εξωτερικό. Ο Γιαννόπουλος έχει δημιουργήσει ελληνική σχολή ερευνητών στην κυρτή γεωμετρική ανάλυση, διεθνώς γνωστή και εκτιμόμενη. Το έργο του στην καθοδήγηση νέων ερευνητών έχει επεκταθεί και εκτός συνόρων. Στα πλαίσια ερευνητικών δικτύων και συνεργασιών, έχει συμμετάσχει στην καθοδήγηση υποψηφίων διδακτόρων από πανεπιστήμια του εξωτερικού, παραδείγματος χάρη από το Παρίσι 6, το Ενδιβούργο, το Τελ Αβίβ, την Αλμπέρτα του Καναδά. Επιλέγεται συχνά για ομιλίες προς νέους ερευνητές σε συνέδρια και σεμινάρια διεθνώς. Έχει συγγράψει, μόνος ή με συνσυγγραφείς, 3 εκτεταμένα άρθρα επισκόπησης και 3 μονογραφίες που είναι εκδόσεις της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας. Τα κείμενα αυτά έχουν χαρακτηριστεί από ειδικούς ως ιδανικές για νέους ερευνητές εισαγωγές στην περιοχή. Για μία από τις 3 μονογραφίες, την οποία έχει συγγράψει σε συνεργασία με 3 μαθητές του, ο Ρολφ Σνάιντερ, που ανέφερα και προηγουμένως, έχει γράψει ότι υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα να γίνει σύντομα ένα κλασικό βιβλίο για την ασυμπτωτική κυρτή γεωμετρία. Δεν μπορώ τέλος να μην αναφερθώ στην προσωπικότητα του Αποστόλη, η οποία εκτιμάται ιδιαίτερα από τους συναδέλφους και φοιτητές του. Αναγνωρίζεται από όλους όσους τον γνωρίζουν ότι πρόκειται για άνθρωπο ακέραιο, ευθύ, καλλιεργημένο, αθόρυβο, προσινή, κοινωνικά ευαίσθητο, ευήκο στα προβλήματα των άλλων. Θα τελειώσω με μια φράση που έχει γράψει κάποιος μαθητής του. «Είναι το σταθερό σημείο αναφοράς στη δουλειά μου και εν πολλής και στη ζωή μου. Είναι ο δάσκαλος που κοντά του, εκτός από τις γνώσεις μου στα μαθηματικά, άλλαξα και εγώ ως άνθρωπος». Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Επιτροπή Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Βασιλείου Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού. Ψήφισμα. Τύχη αγαθή. Επειδή ο καθηγητής μαθηματικής ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Γιαννόπουλος, εδίδαξε και διδάσκει τα μαθήματα ανάλυσης, θεωρίας πιθανοτήτων, θεωρίας αριθμών και ιστορίας των μαθηματικών επί 2 δεκαετίες στα πανεπιστήμια της Κρήτης και των Αθηνών με τρόπο υποδειγματικό, συνδυάζοντας την απαιτούμενη απόλυτη ακρίβεια με την ικανότητα του λόγου να μεταδίδει νοήματα πολύπλοκων μαθηματικών δομών στους φοιτητές του. Η ανταπόκριση των διδασκομένων ισοδυναμεί με ενθουσιασμό και έχει ως αποτέλεσμα την αγάπη των μαθηματικών που οι ίδιοι αποδίδουν στην επίδραση του δασκάλου τους. Πράγμα που τεκμηριώνεται και από την ασφικτική πληρότητα των αιθουσών διδασκαλίας. Η Διεθνής Επιστημονική Συμβολή, συμβολή του στα ερευνητικά πεδία της κυρτής γεωμετρικής ανάλυσης, συναρτησιακής ανάλυσης και πιθανοθεωρητικών μεθόδων έχει αναγνωριστεί διεθνώς, όπως φαίνεται από τις αγγλόγλωσσες μονογραφίες και τις πολυάριθμες δημοσιεύσεις του σε ξένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει τιμηθεί κατ' επανάληψη και αντιστοίχως έχει τιμήσει την πατρίδα του με προσκλήσεις για επιστημονική συνεργασία και διαλέξεις σε πολλά ξένα πανεπιστήμια. 10 φορές στο Τελ Αβίβ, από το 1998 έως το 2017. 6 φορές στο Παρίσι και σε άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης,
των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Η Επιτροπή του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Βασιλείου Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας στον καθηγητή Απόστολο Γιαννόπουλο και να το επιδώσει επίσημα σε δημοσία τελετή. Έγινε στην Αθήνα την 29η Νοεμβρίου του 2018 Νεκτάριος Ταβερναράκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Παρακαλείται ο κύριος Γιαννόπουλος. Ομιλία του τιμωμένου καθηγητή με θέμα «Η μεγάλη οικογένεια των φοιτητών των μαθηματικών στην Ελλάδα. Τυχαιότητα και μοτίβα». Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας για μία ακόμα φορά τη μνήμη δύο ξεχωριστών, πολύ δημιουργικών ανθρώπων, του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού, που χάθηκαν άδικα την ώρα που δίδασκαν. Τιμάτε την έννοια της διδασκαλίας και τη συλλογική προσπάθεια φοιτητών και διδασκόντων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα με αισθήματα αμηχανίας και συγκίνησης. Αισθάνομαι αμηχανία γιατί αγαπημένοι συνάδελφοι και φοιτητές είχαν την ιδέα να καταθέσουν αυτή την πρόταση εν αγνία μου. Αμηχανία γιατί η Επιτροπή του Βραβείου με τίμησε με την επιλογή της. Αμηχανία για τα πολύ συγκινητικά λόγια της κυρίας Παπαδοπούλου με την οποία μας συνδέουν πολλές αναμνήσεις. Το μόνο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την εξαιρετική αυτή τιμή. Είμαι συγκινημένος γιατί θυμάμαι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στο Ηράκλειο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ζήσαμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης μαζί με τη σύντροφο και μετέπειτα σύζυγό μου, αρχικά ως μεταπτυχιακοί φοιτητές στα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Το Νοέμβριο του 1990 ζήσαμε από κοντά την οδύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της Κρήτης, που ήταν και είναι υπερήφανη για το πανεπιστήμιο της. Το θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω, που μου ήρθε αυθόρμητα όταν μου είπαν ότι κάτι πρέπει να σας πω, είναι οι φοιτητές των μαθηματικών στην Ελλάδα. Εκείνα τα παιδιά που κάθε χρόνο ξεκινούν να σπουδάζουν στα 7 τμήματα μαθηματικών της χώρας. Χρωστάω αυτή την αναφορά στους συμφοιτητές μου και στους χιλιάδες φοιτητές που έχω γνωρίσει παλιότερα στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια πίσω στην Αθήνα. Κυκλοφορώ ανάμεσά τους 35 χρόνια τώρα, παρατηρώ, καταγράφω και αυτοσχεδιάζω. Μόνο που σήμερα θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τις σημειώσεις μου. Αποκαλώ τους φοιτητές των μαθηματικών μεγάλη οικογένεια, πρώτα απ' όλα γιατί είναι μια πολυπληθής ομάδα. Μου αρέσουν οι αριθμοί και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό το σημείο. Τα τμήματα μαθηματικών υποδέχονται κάθε χρόνο 1.500 παιδιά. Μόνο το τμήμα μαθηματικών της Αθήνας από το 1983 μέχρι σήμερα έχει υποδεχτεί 13.600 φοιτητές και φοιτήτριες. Η πολιτεία θεωρεί ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη για πτυχιούχους μαθηματικών. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι είναι οι 18χρονοι που κάνουν αυτή την επιλογή. Μπορώ να σας δώσω αρχικά κάποια δεδομένα για τη σύνθεση αυτού του πληθυσμού στο τμήμα μαθηματικών της Αθήνας. Οι περισσότεροι νέοι φοιτητές του, ένα ποσοστό 60%, έχουν το τμήμα μαθηματικών ως πρώτη επιλογή τους.
σε ποσοστό 90% προέρχονται από δημόσια σχολεία, βασικά της Αττικής. Μια σύγκριση των βάσεων εισαγωγής θα δείξει ότι οι περισσότεροι είχαν τη δυνατότητα, αντί για το τμήμα μαθηματικών, να επιλέξουν το τμήμα φυσικής, το τμήμα πληροφορικής, αλλά και αρκετές σχολές του Πολυτεχνείου. Με λίγα λόγια, υπάρχει μια σημαντική ομάδα παιδιών που έρχεται με ενθουσιασμό, θα έλεγα, να σπουδάσει μαθηματικά. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τα δεδομένα ώστε να εκτιμήσουμε σωστά τις προσδοκίες αλλά και τις δυνατότητες αυτών που έχουμε απέναντί μας. Πώς θα μπορούσε όμως να περιγράψει κανείς τον τυπικό εκπρόσωπο αυτής της ομάδας? Η βασική επιρροή που δέχεται είναι από το σχολείο του, από τα μαθηματικά που ακούει εκεί και από τους δασκάλους του. Και εδώ ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τα διδακτικά βιβλία, την επιλογή των εκπαιδευτικών, την κατάρτισή τους. Να μου επιτρέψετε όμως να προσθέσω και τις συνθήκες εργασίας τους, αλλά και τις αποδοχές τους. Ας μείνουμε όμως για λίγο μόνο στο πρώτο θέμα. Ποια είναι ή πρέπει να είναι τα μαθηματικά που διδάσκονται στο σχολείο και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της διδασκαλίας τους? Ο στόχος του αναλυτικού προγράμματος στα σχολικά μαθηματικά είναι να διαμορφώσει μαθηματικά εγγράμματους πολίτες. Μια παραδοσιακή περιγραφή του μαθηματικά εγγράμματου είναι να πούμε ότι είναι κάποιος που έχει αντίληψη των ποσοτήτων και του χώρου και έχει αποκτήσει κάποια ευχέρεια στο χειρισμό τους. Δηλαδή κάποιος που έχει διδαχθεί και αφομοιώσει τη στοιχειώδη άλγεβρα και τη γεωμετρία. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσα από τη μελέτη αυτών των δύο πεδίων ασκείται κάποιος στη λογική συναπαγωγή. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο συνδυάζει σωστά κάποια δεδομένα για να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι ένα τόσο περιορισμένο αναλυτικό πρόγραμμα θα μπορούσε ήδη να προσφέρει σε κάποιο μαθητή τη δυνατότητα να ανακαλύψει την κλίση του στα μαθηματικά. Η θεωρία αριθμών και η ευκλήδια γεωμετρία προσφέρονται ως προσιτά υποδείγματα μαθηματικών θεωριών με τα αξιώματα, τους ορισμούς, τα βασικά τους θεωρήματα, κάποια εντυπωσιακής ομορφιάς επιχειρήματα όπως αυτό του Ευκλήδη για την απειρία των πρώτων αριθμών, πολύ απαιτητικά προβλήματα για όσους ζητήσουν περισσότερα, προσφέρονται επίσης για εκτεταμένη χρήση πηγών από την ιστορία. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η ιδανική συνταγή για το σχολείο. Στις μέρες μας, ο ορισμός του μαθηματικά εγγράμματου έχει διευρυνθεί. Ένα βασικό ζητούμενο είναι οι μελλοντικοί πολίτες να είναι σε θέση να αναλύουν και να ερμηνεύουν το κοινωνικό τους περιβάλλον, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τα μαθηματικά. Οι περισσότεροι από τους μαθητές θα στραφούν σε άλλες σχολές και αργότερα επαγγέλματα που απαιτούν γνώσεις από διαφορετικές περιοχές των μαθηματικών. Ο διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός, στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής, αλλά και στοιχεία συνδυαστικής και διακριτών μαθηματικών έχουν ή διεκδικούν το χώρο τους στο σχολικό πρόγραμμα. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχει κανείς όλους αυτούς τους στόχους και είναι αδύνατο να συμφωνήσουν όλοι στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Μέσα στο ίδιο σχολείο είναι πολύ πιθανό τρεις διαφορετικοί μαθηματικοί να έχουν τρεις ή και τέσσερις διαφορετικές αντιλήψεις. Υπάρχουν σκληροπυρηνικοί εκπρόσωποι της σχολής της άσκησης και της πειθαρχίας, εκπρόσωποι της σχολής της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, εκπρόσωποι της σχολής που τονίζει το ρόλο των μαθηματικών στον πολιτισμό με έμφαση στην ιστορία, τη φιλοσοφία αλλά και τη λογοτεχνία και την τέχνη, εκπρόσωποι της σχολής που τονίζει τη σύνδεση των μαθηματικών με τις άλλες θετικές επιστήμες και τις σύγχρονες εφαρμογές τους. Θα ήταν ιδανικό να συνυπάρχουν σε κάθε σχολείο μαθηματικοί που εκπροσωπούν όλα αυτά τα ρεύματα. Οι μαθητές θα κερδίσουν αν εκτεθούν σε όλα τα παραπάνω.
Εξέφρασα δειλά πριν από μερικά χρόνια αυτή την άποψη σε μια ημερίδα για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο σχολείο και νομίζω ότι κανείς δεν έμεινε ευχαριστημένος. Οι μάχημοι συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη της οικογένειας και αυτοί, χαρακτηρίζονται από το πάθος για τις απόψεις τους. Ας επιστρέψουμε όμως στους φοιτητές των μαθηματικών. Υπάρχουν, νομίζω, τουλάχιστον τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι μαθητές γοητεύονται από τα μαθηματικά που διδάσκονται στο σχολείο. Κάποιοι μαθητές έχουν αναγνωρίσει και αισθανθεί την ομορφιά των μαθηματικών, όπως και αν αυτή ορίζεται ή δεν ορίζεται. Τα μαθηματικά χαρακτηρίζονται από τη γενίκευση, την ακρίβεια, τη συντομία, την κομψότητα και κυρίως τη βεβαιότητα της απόδειξης. Μου έρχεται στο μυαλό το γνωστό περιστατικό με τον Φρίμαν Ντάισον και τον Χάρις Τσάντρα. Ο δεύτερος είχε έρθει στο Κέμπριτζ για να δουλέψει ως βοηθός του Ντιράκ. Σε ένα περίπατο είπε στον Ντάισον «Εγκαταλείπω τη φυσική για τα μαθηματικά. Βρίσκω τη φυσική ακατάστατη, ασαφή και αόριστη». Βέβαια, ο πρώτος του απάντησε «Εγκαταλείπω τα μαθηματικά για τη φυσική για τους ίδιους ακριβώς λόγους». Όπως και αν είναι, η βεβαιότητα, η απόδειξη δηλαδή, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη αξία για κάποιους μαθητές. Κάποιοι μαθητές έχουν διαισθανθεί ή έχουν πιστεί για το εύρος των εφαρμογών των μαθηματικών και αντιλαμβάνονται αυτό το πτυχίο ως ένα πρώτο πτυχίο που ανοίγει πολλούς διαφορετικούς δρόμους. Μαθηματικοί οι οποίοι έχουν επιπλέον αποκτήσει κατάλληλη εξειδίκευση είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Θα πρόσθετα όμως δυστυχώς πολύ συχνά αν είναι και πρόθυμοι να μεταναστεύσουν. Κάποιοι μαθητές είναι υπερχαρισματικοί στα μαθηματικά. Η ομάδα αυτή υπάρχει, είναι ολιγομελής, αλλά με έντονη παρουσία και μεγάλο ειδικό βάρος. Ανάμεσα τους, μαθητές που διακρίνονται στους διαγωνισμούς της μαθηματικής εταιρείας, εκπροσωπούν τη χώρα μας σε διεθνείς μαθητικούς και αργότερα φοιτητικούς μαθηματικούς διαγωνισμούς. Τους έχετε υποδεχθεί και τους έχετε συγχαρεί. Αρκετοί από αυτούς έρχονται στο τμήμα μαθηματικών έχοντας ήδη την οριμότητα και τις γνώσεις που είναι προϊόν της δικής τους θέλησης ενός δευτεροετούς φοιτητή. Και στις μέρες μας, με τη διαθέσιμη πληροφορία στο διαδίκτυο και την αρχική όθηση από κάποιο δάσκαλο που διέκρινε το ταλέντο τους, μπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε. Από ένα πειραματικό ή ιδιωτικό σχολείο, από ένα σχολείο σε κάποιο νησί του Αιγαίου ή ένα σχολείο μιας μικρής επαρχιακής πόλης. Ένα κλασικό βιβλίο μιας άλλης εποχής που απευθυνόταν σε μαθητές με σκοπό να τους μοιήσει στα μαθηματικά ξεκινάει με την εξής φράση. «Τα μαθηματικά είναι μια παγίδα. Αν κάποτε πιαστείς σε αυτήν, πολύ δύσκολα θα καταφέρεις να βρεις το δρόμο της επιστροφής στην κατάσταση στην οποία βρισκόσουν πριν αρχίσεις να τα εξερευνάς». Σε αυτή την παγίδα, λοιπόν, πιάνονται πολλά 18χρονα παιδιά, συχνά και με μια αντίληψη περί της υπεροχής των μαθηματικών. Ο Ιβ Μεγκέρ, που πέρυσι τιμήθηκε με το βραβείο Άμπελ, εξομολογείται. «Πίστευα ότι όποιος μπορεί να κάνει μαθηματικά, μπορεί να κάνει και φυσική. Όποιος μπορεί να κάνει φυσική, μπορεί να κάνει και χημεία. Όποιος μπορεί να κάνει χημεία, μπορεί να κάνει βιολογία και ούτω καθεξής». Αυτή η ιεραρχία που είχα δημιουργήσει με τα μαθηματικά στην κορυφή κράτησε μέχρι τη στιγμή που στη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας με έβαλαν να σφουγγαρίσω ένα πάτωμα. Ό,τι και αν είχαν φανταστεί, όλα αυτά τα παιδιά προσγειώνονται στο τμήμα μαθηματικών σε ένα χώρο με τη δική του φυσιογνωμία και τις δικές του απαιτήσεις. Θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες σκέψεις για τη δική μου συνάντηση με αυτά τα παιδιά σε τρία διαφορετικά στάδια των σπουδών τους, στο πρώτο έτος, στο μέσο των σπουδών και στα μεταπτυχιακά. Το πρώτο θέμα είναι το πρόβλημα της προσαρμογής των νέων φοιτητών.
Στα υποχρεωτικά μαθήματα των πρώτων εξαμήνων συμβαίνει η αναλογία να είναι ένας διδάσκων προς 100-150 φοιτητές ή και περισσότερους. Προφανώς η κατάσταση αυτή καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία απρόσωπη. Αυτό όμως για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι η δίψα των νέων φοιτητών να γνωρίσουν το νέο τους περιβάλλον και η προσδοκία τους για σοβαρές σπουδές. Η ατμόσφαιρα στα αμφιθέατρα στο ξεκίνημα της χρονιάς είναι πραγματικά συγκινητική. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε συστηματικά, η επίδοση του 60% των φοιτητών κατά το πρώτο έτος δεν είναι ικανοποιητική. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύπλοκο και οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εικόνα ποικίλουν. Η προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις έχει στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και μιλώντας πάντα για το τμήμα μαθηματικών, η πρώτη επαφή των νέων φοιτητών με την ποιοτική διαφορά των απαιτήσεων στο Πανεπιστήμιο ανατρέπει αρκετά από τα δεδομένα τους. Η αυστηρή εισαγωγή, για παράδειγμα, στις βασικές έννοιες της ανάλυσης είναι ένα νέο συμβόλαιο. Μια απότομη, σχεδόν σοκαριστική αλλαγή για τον υποψήφιο του Ιουνίου και φοιτητή του Οκτωβρίου, που αισθανόταν αλλά και ήταν άρτια προετοιμασμένος. Οι φοιτητές που έρχονται στο Πανεπιστήμιο έχουν περάσει μια πολύ πιεστική περίοδο προετοιμασίας και απολαμβάνουν μια περίοδο εκτόνωσης και ελευθερίας. Αρκετοί από αυτούς αισθάνονται ότι είχαν αφήσει στην άκρη άλλα ενδιαφέροντά τους, τα οποία επιθυμούν να επανέλθουν παράλληλα με τις σπουδές. Άλλοι έχουν την υποχρέωση να βοηθήσουν τις οικογένειές τους ή μια ισχυρή τάση να ανεξαρτητοποιηθούν και αποφασίζουν να εργαστούν. Μερικοί έχουν δεύτερες σκέψεις για την επιλογή τους. Τα μεγάλα ακροατήρια στα υποχρεωτικά μαθήματα και το γεγονός ότι η αξιολόγηση συχνά γίνεται μόνο μέσω μιας τελικής εξέτασης απομακρύνουν σταδιακά τους λιγότερο οργανωμένους πρωτοετής φοιτητές από τα αμφιθέατρα και την καθημερινή μελέτη. Αυτά τα ζητήματα, κάποια από τα οποία είναι γενικά και αφορούν όλα τα τμήματα, οφείλει να τα αντιμετωπίσει άμεσα ο διδάσκων. Δεν έχει κανένα νόημα η επίρρηψη ευθυνών στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ή τις όποιες δυσλειτουργίες του λυκείου. Ο διδάσκων έχει να παρουσιάσει στους πρωτοετής κάτι πραγματικά νέο, μεταδίδοντας ενθουσιασμό γι' αυτό. Αυτό που χρειάζονται οι πρωτοετής φοιτητές είναι η καθοδήγηση. Έχουν συνηθίσει σε αυτήν και όσο και αν δεν το παραδέχονται, τη χρειάζονται. Στο τμήμα μαθηματικών έχουν δοκιμαστεί πολλές διαφορετικές πρακτικές. Μια δοκιμή που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια είναι να εξετάζονται οι φοιτητές προαιρετικά κάθε 2 εβδομάδες σε μικρά τμήματα της ύλης, ώστε να ελέγχουν συχνά το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται και να εγκλιματιστούν. Το ερώτημα αν οι φοιτητές έχουν τη διάθεση να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία έχει απαντηθεί στην πράξη. Η προσέλευση είναι πολύ μαζική και τα αποτελέσματα δείχνουν ένα εντυπωσιακό άσπρο μαύρο. Όποιος συμμετέχει επιτυγχάνει, όποιος απέχει όχι. Η οργάνωση συχνών δραστηριοτήτων σε τέτοια κλίμακα, δηλαδή για ένα πληθυσμό 300 φοιτητών, χρειάζεται συντονισμό και μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους των διδασκόντων. Είμαι όμως πεπισμένος ότι αυτό το σύστημα είναι το ενδεδειγμένο και επίσης μου είναι σαφές ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Το δεύτερο επεισόδιο που θα ήθελα να μοιραστώ είναι από εκείνη τη φάση στο μέσο των σπουδών στην οποία οι φοιτητές μας έχουν περάσει το σκόπελο της προσαρμογής και των περισσότερων υποχρεωτικών μαθημάτων. Θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε εκείνους τους φοιτητές που επιζητούν μια πλήρη κλασική μαθηματική παιδεία, κλασική με την υγιή ευρεία έννοια. Είναι μια σημαντική αριθμητικά ομάδα φοιτητών στην οποία αναφέρομαι με το συλλογικό όνομα Λερναία Ύδρα. Θα ήθελε κανείς να τους γνωρίσει όλους καλύτερα και να τους αφιερώσει το χρόνο που τους αξίζει, όμως πίσω από καθέναν ξεφυτρώνουν 2-3 ακόμα, ο ένας πιο ενδιαφέρον από τον άλλον. Πολλοί από αυτούς θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε κάτι διαφορετικό από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Την άνοιξη του 2015 δοκιμάσαμε μαζική εφαρμογή σε αυτή την ομάδα του μοντέλου ενός προγράμματος για ταλαντούχους προπτυχιακούς φοιτητές στην Αμερική που χρηματοδοτείται από το NSF και φέρει τον τίτλο «Ερευνητικές εμπειρίες για προπτυχιακούς φοιτητές».
Προσαρμόζοντας αυτή την ιδέα στις δικές μας συνθήκες, έφτιαξα ένα κατάλογο από 50 ειδικά θέματα και πρότεινα στους φοιτητές της τάξης μου να επιλέξουν από ένα και να το δουλέψουν μόνοι τους. Ανταποκρίθηκαν με απίστευτη αυτονομία και ποιότητα και ένα από τα αγαπημένα μου ενθύμια είναι τουλάχιστον 50 άρτια δομημένα δοκίμια από εκείνη και την επόμενη χρονιά. Οι περισσότεροι από αυτούς τους φοιτητές συνεχίζουν σήμερα τις σπουδές τους διασκορπισμένοι σε όλο τον πλανήτη. Να προσθέσω ότι με πρωτοβουλίες συγκεκριμένων συναδέλφων και βασικό εκφραστή αυτής της φιλοσοφίας, το φίλο Βασίλη Νεστορίδη, έχει δημιουργηθεί μια παράδοση εμπλοκής λίγων και πολύ ταλαντούχων προπτυχιακών φοιτητών στην έρευνα και έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 20 ερευνητικές εργασίες με τη συμμετοχή αυτών των φοιτητών, αρκετές από τις οποίες είναι ήδη δημοσιευμένες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά. Το γεγονός αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο και ευχάριστο, αποδεικνύει τις δυνατότητες των προπτυχιακών φοιτητών στο τρίτο ή τέταρτο έτος των σπουδών τους. Θα ήθελα τέλος να περάσω στο τρίτο επεισόδιο από το στάδιο των μεταπτυχιακών σπουδών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στη μεγάλη πλειονότητα τους οι απόφοιτοι των μαθηματικών τμήματων συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές στα θεωρητικά ή εφαρμοσμένα μαθηματικά, τη διδακτική των μαθηματικών και σε όλες τις επιστήμες στις οποίες τα μαθηματικά παίζουν βασικό ρόλο. Οι αριστούχοι, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, γίνονται δεκτοί για διδακτορικές σπουδές στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Πριν από μερικά χρόνια, έκανα μια καταγραφή των αποφύτων της τελευταίας 20ετίας που είναι διδάκτορες. Χωρίς να τους έχω εξαντλήσει όλους, αλλά έχοντας κάνει μια φιλότιμη και οργανωμένη προσπάθεια, ισχυρίζομαι ότι είναι περίπου 25 ανά έτος, ποσοστό τουλάχιστον 10%. Για αυτούς τους ανθρώπους, οι διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό ή οι μεταδιδακτορικές θέσεις στο εξωτερικό μετά από ένα διδακτορικό στην Ελλάδα, μοιάζουν μονόδρομος. Ίσως δεν το αντιλαμβάνονται πλήρως όταν κάνουν το πρώτο τους υπερατλαντικό ταξίδι, το συνειδητοποιούν όμως σταδιακά. Και ο τόπος στον οποίο θα βρουν μια μόνιμη δουλειά, η ζωή τους με λίγα λόγια, θα προσδιοριστεί ως ένα βαθμό από την τύχη. Η Ελλάδα κάνει εξαγωγές πολύ ικανών μαθηματικών και αρκετοί έχουν εξελιχθεί σε διεθνώς κορυφαίους ερευνητές. Οφείλουμε όμως να υποστηρίξουμε εκείνα τα παιδιά που είναι αποφασισμένα να μείνουν εδώ. Ασφαλώς το ζητούμενο είναι η ανανέωση και ενίσχυση του ακαδημαϊκού προσωπικού των τμήματων, καθώς σχετίζεται άμεσα, θα έλεγε κανείς καθοριστικά, με την ποιότητα της έρευνας που θα διεξάγεται σε αυτά την επόμενη περίοδο. Η Λερναία Ύδρα αναζητά επιβλέποντες. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ εκτενώς στην προσωπική μου εμπειρία. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω θερμά τους φοιτητές εκείνους που με εμπιστεύτηκαν αυτό το ρόλο. Έχω πολύ πλούσιες αναμνήσεις από καθέναν χωριστά. Γνώρισα πολλούς και τελείως διαφορετικούς ανθρώπους από πολύ κοντά. Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί και τους εύχομαι να είναι πάντα καλά όπου και αν βρίσκονται. Όπως θα έλεγε ο γνωστός μουσικός της δικής μου γενιάς, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, αν και μάλλον δεν θα του έχει περάσει από το μυαλό η ατυχής διασύνδεση που κάνω, όσο νερό με αναλογεί, το ρίχνω σε μια γλάστρα, αχόρταγη που με κοιτά με ανέδεια στα μάτια. Ελπίζω να έγινε κατανοητή η άποψή μου ότι η νέα γενιά που συνεχίζει την παράδοση της μεγάλης οικογένειας είναι ασφαλώς πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες. Της αξίζει όλη η προσοχή και η φροντίδα μας. Χρειάζεται επίσης κάποιο σχέδιο για να μείνει εδώ ή να επιστρέψει. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω δύο μόνο λόγια για τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, την Ειρήνη, την Άννα και τον Μάρκο. Η φετινή χρονιά είναι πολύ ιδιαίτερη για καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Τους ευχαριστώ και από εδώ που ομορφαίνουν τη ζωή μου και με ανέχονται. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή Γιαννόπουλο για τη σπουδαία του ομιλία. Επιτρέψτε να κηρύξω το πέρας της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε πολύ.